Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30 σήμερα και καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα έχετε ακόμα μισή ώρα επιπλέον All About Aris On Air. Στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, 24 ώρες και κάτι παραπάνω μετά την επιστροφή του ποδοσφαιρικού Άρη από την Ολλανδία, όπου πραγματοποιήσε το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το έχουμε να πούμε πραγματάκια και σήμερα και τις επόμενες μέρες για έναν Άρη που μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε αν μέχρι τις 7.30 καταφέρουμε και ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο, το οποίο παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Θα ασχοληθούμε και με το μπάσκετ. Έχουμε ένα προγραμματισμένο τηλεφωνικό ραντεβού μετά τις 5.30 που αφορά τον μπασκετικό Άρη και την τελευταία χρονικά προσθήκη που έκανε η ομάδα στο ρόστερ της με τον Γιώργο Αγγέλου. Σε μια εβδομάδα που στο μπάσκετ περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν και οι αφίξεις των παικτών, καθώς την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει και η προετοιμασία της ομάδας για την νέα σεζόν. Στον ποδοσφαιρικό Άρη είναι μια εβδομάδα με δύο ακόμα φιλικά τεστ εντός των συνόρων αυτή τη φορά για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 στο Κλεάνθης Βικελίδης υποδέχονται την Λάρισα του Σωτήρη Αντωνίου και δύο μέρες μετά, το ερχόμενο Σάββατο συγκεκριμένα, ταξιδεύουν, συνόχι και τόσο μακρινή Ξάνθη, καθώς αντιμετωπίζουν τα πηγάδια τους ακρίτες στο πρώτο τελευταίο τους. Υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι με την ΑΕΚ, λάθος δικό μου. Θα δούμε και αυτό πότε θα οριστεί. Σε ένα τα τελευταία τους τεστ, όπως και να έχει, πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος, η οποία, όπως φαίνεται, για τη στιγμή που είμαστε κοντά σε αυτή τη συμφωνία Πολιτείας και Super League και τη Σύπρα, Ξέρετ και Νόβα, θα γίνει κανονικά στις 25 Αυγούστου. Μιας που κάναμε και αναφορά στο φιλικό με την Λάρισα, να αναφέρουμε τις τιμές των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης, οι οποίες ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από την ΠΑΕ Άρης. Τα εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι από αύριο στην διάθεση των φίλων της ομάδας, από τις 10 η ώρα από την Boutique, καθημερινά 10 με 6, και την ημέρα του αγώνα, όπως διαβάζουμε στην ανακοίνωση της ΠΑΕ, η διάθεσή τους θα γίνεται και από τα εκδοτήρια του γηπέδου, πέραν της Boutique. 10 ευρώ στις θύρες 1, 2 και 3, δηλαδή στα πέταλα και απέναντι από τα επίσημα. 15 ευρώ στη θύρα 9, που είναι αγαπημένη μου προσωπικά, 20 ευρώ στη θύρα 7 των επισήμων, 30 ευρώ στα VIP και 5 ευρώ τα παιδικά εισιτήρια σε όλες τις θύρες για παιδιά ηλικιών 5 μέχρι 15 χρονών. Αυτές είναι οι τιμές για τα εισιτήρια του φιλικού της Πέμπτης. Επαναλαμβάνω, 10 ευρώ στις θύρες 1, 2 και 3, 15 ευρώ στη θύρα 9, 20 ευρώ στη θύρα 7 των επισήμων, 30 στα VIP και 5 ευρώ τα παιδικά εισιτήρια από 5 μέχρι 15 χρονών. Από αύριο ξεκινάει η διάθεσή τους και στον Άρη περιμένουν στο παιχνίδι της Πέμπτης με τη Λάρισα να αντικρίσουν, αν όχι την ίδια εικόνα, μία εικόνα κοντά σε αυτή που περιμένανε σε εκείνο το φιλικό με την ΑΕΚ που τελικά δεν έγινε και αναβλήθηκε και ακόμα περιμένουμε να δούμε πότε θα οριστεί. Περιμένουν αρκετό κόσμο και ποντάρουν πολλοί άνθρωποι της ομάδας στην αρκετά καλή και αισιόδοξη παρουσία του Άρη στα φιλικά που έδωσε στο διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του. Ποντάρουν στο ότι ο κόσμος θα έχει ζεσταθεί ακόμα περισσότερο από την εικόνα της ομάδας που μας κάνει όλους να αισιοδοξούμε συγκρατημένα. Θα πρέπει, αλλά να αισιοδοξούμε, έχουμε νομίζω το δικαίωμα με αυτά που μας δείχνει μέχρι στιγμής η ομάδα, και έτσι συναλκμίνες ελπίζουν στην προσέλευση αρκετού κόσμου στο παιχνίδι της Πέμπτης, που θα είναι και τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη μπροστά στο κοινό του. Η επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία φυσικά σηματοδοτεί και την πώς θα το χαρακτηρίσω, ότι σηματοδοτεί εξελίξεις όσον αφορά και το μεταγραφικό, εκεί που ως γνωστόν ο Άρης θέλει τουλάχιστον ακόμα δύο παίχτες να προσθέσει στο ρόστερ του, έναν κεντρικό αμυντικό και έναν πλάγιο επιθετικό, ένα winger όπως λέμε.
Και ο δεύτερος είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μπρούνο Γκάμα, ο Πορτογάλος εξτρέμ, για τον οποίο όπως διαβάζετε και στο Λαμπάου Τάρις, η υπόθεσή του έχει μπει στην τελική της ευθεία. Είναι παίχτης για τον οποίο ο Πάκο Ερέρα έχει ανάψει το πράσινο φως. Και ο Άρης βρίσκεται στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων με τον ατζέντη του παίχτη, ο οποίος ατζέντης είναι ο γνωστός όχι μόνο σε εμάς αλλά σε όλο τον κόσμο, Ζόρζε Μέντες, με πιο γνωστό πελάτη του, να τον χαρακτηρίσουμε έτσι, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Έτσι, είναι ο Άρης σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και τον Ζόρζε Μέντες συγκεκριμένα. Έχει δώσει το OK ο Ερέρα. Πρόκειται για μια οικονομική υπέρβαση για τον Άρη. Είναι ένας παίχτης από το πάνω ράφι. Ένας παίχτης με δεδομένη ποιότητα, δεδομένη αγωνιστική αξία που μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στον Άρη μεσοεπιθετικά. Είναι προχωρημένες επαφές των δύο πλευρών. Μιλούν για συμβόλαιο 2 ετών και είναι πιθανόν, πολύ πιθανό μέσα στα επόμενα 24 ώρα να υπάρξει οριστική συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και άμεσα να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει με τον Άρη και να ενταχθεί και αυτός στο ρόστερ της νέας σεζόν. Ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στην Αλκορκόρν, την ομάδα της Μαδρίτης, εκεί που μάλιστα είχε συμπαίχτη και τον Ματέο Γκαρσία. Άρα σε περίπτωση που τελικά ο Πορτογάλος έρθει στην Θεσσαλονίκη και πάμε σε ένα δίδυμο Γκάμα-Γκαρσία στις πλευρές, θα είναι δύο παίχτες που θα συνυπάρξουν μετά από λίγους μήνες ακόμα μια ομάδα, καθώς θα είναι μαζί στον Ισπανικό Σύλλογο, με 15 συμμετοχές στην περσινή σεζόν, ένα γκολ και δύο ασίστ. Μέχρι τον περασμένο Γενάρη ανήκε στην Deportivo La Coruña, στην οποία αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο από το καλοκαίρι του 2016. Έχει αγωνιστεί επίσης στο παρελθόν και στην Ντνίπρο, στην Ουκρανία, από το 2013 μέχρι το 2016 στον Ουκρανικό Σύλλογο. Νωρίτερα ήταν πάλι στην Deportivo La Coruña και στη Ρίο Άβε πιο παλιά την διετία 9-11 και στην Βιτόρια Σετουμπάλ από το 2007 μέχρι το 2009. Παίξ που ξεκίνησε από την Μπράγκα, έχει περάσει μια σεζόν και από την Πόρτο, τη συγκεκριμένη σεζόν 2004-2005, παίχτης με παραστάσεις, έχει παραστάσεις και από την Πορτογαλία φυσικά και από την Ουκρανία και από την Ισπανία, παίχτης σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, 30 χρονών, με εμπειρία, αγωνίζει σε μια θέση όπου ο Άρης είναι δεδομένο ότι έχει ανάγκη να ενισχυθεί στα άκρα της επίθεσης, μπορεί να αγωνιστεί και στα αριστερά και στα δεξιά, κυρίως αγωνίζει στη δεξιά πτέρυγα βέβαια, αλλά έχει την ευχαίρεια να αγωνιστεί και στα αριστερά αλλά και πίσω από τον φορ. Κατά συνθήκες, μια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, ένας ποδοσφαιριστής βέβαια που το κασέ του είναι υψηλό, αλλά στον Άρη έχει πάρθει ήδη απόφαση από τον Θόδωρο Καρυπίδη και από τη στιγμή που ο Πάκο Ερέρα άναψε το πράσινο φως να γίνει η οικονομική υπέρβαση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και περιμένουμε μέσα 24 ώρα τις οριστικές εξελίξεις. Μπορείτε να δείτε και βίντεο του Μπρούνο Γκάμα στο Λαμπάου Τάρις, όπως μου λέει ο Κωνσταντίνος ο Τσίπιος που έχουμε ανεβάσει ήδη, για να πάρετε μια πρώτη γεύση από τον 30χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό. Και στο πλαίσιο αυτής της υπόθεσης αξίζει να σημειώσουμε και το ότι ο Άρης πάει να ανοίξει μια πολύ καλή πόρτα μιλώντας με τον Μπρούνο Γκάμα, και αυτή η πόρτα είναι του Ζόρζε Μέντες, του γνωστού Πορτογάλου ατζέντη. Βέβαια, όταν λέμε Ζόρζε Μέντες, δεν μιλάμε μόνο για έναν άνθρωπο, μιλάμε για μια ολόκληρη εταιρεία και ένα μεγάλο επιτελείο ανθρώπων και συνεργατών που έχει ο Ζόρζε Μέντες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι σημαντικό το ότι ο Άρης μέσα από την υπόθεση του Μπρούνο Γκάμα πάει να ανοίξει παρτίδες, να το πω έτσι λαϊκά, με τον συγκεκριμένο ατζέντη, και αν πάει καλά η πρώτη συνεργασία, γιατί όχι να μην υπάρξουν κι άλλες στο μέλλον. Και ένας τέτοιος ατζέντης όπως ο Ζόρζε Μέντες έχει ποδοσφαιριστές ευγνωσμένης αξίας στην ατζέντα του, έτσι, στο πελατολόγιο του. Και ένας από αυτούς είναι και ο Μπρούνο Γκάμα. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς με μια έτσι γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο θα είδατε ότι για τον παίχτη πριν 2 χρόνια είχε διαφερθεί και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος έχει υπάρξει πέραν του Ματέο Γκαρσία συμπαίχτης και με τον το λέωμά τους.
ο οποίος αγωνίζεται στο Δικέφαλο. Καλή περίοδο του ποδοσφαιριστή. Μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω στον Άρη. Και θα περιμένουμε να δούμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα αν τελικά θα έχουμε θετική κατάληξη στις προχωρημένες διαπραγματεύσεις, υπενθυμίζω, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όσον αφορά τα νεότερα το στρατόπεδο του Άρη σε αγωνιστικό επίπεδο, η ομάδα σήμερα έχει ρεπό μετά την επιστροφή της θέσης από την Ολλανδία. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει σβάρα, εντάξει, και καλά κάνανε κιόλας. Βρίσκονται στις παραλίες για κάποιες έτσι στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης μετά από ένα πολύ έντονο δεκαήμερο περίπου στην Ολλανδία και τέσσερα δυνατά φιλικά, τα οποία ο Άρης ολοκλήρωσε με άκρο θετικό πρόσημο και αίτητος και χωρίς να δεχθεί γκολ. Και από αύριο θα επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις προκειμένου να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το φιλικό της Πέμπτης με την Λάρισα αλλά και για εκείνο που ακολουθεί το ερχόμενο Σάββατο με την Ξάνθη στα Πηγάδια. Εντός ημέρας περιμένουμε και τις εξελίξεις όσον αφορά τον Χαμζά Γιουνές, ο οποίος, θυμίζω, βρίσκεται το βράδυ της Πέμπτης στην Θεσσαλονίκη, ο Τινίσιος επιθετικός, αλλά και ο ίδιος και ο ατζέντης του περιμένανε την επιστροφή της ομάδας και κυρίως την επιστροφή του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στην Θεσσαλονίκη για να γίνουν και οι τελικές επαφές, να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες περισσότερο. Να περάσει και ο παίχτης ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις, αν δεν τις έχει περάσει ήδη, από το πρωί θα τις περάσει μες τη μέρα. Και είναι πιθανό μέχρι το βράδυ να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις όσον αφορά τον 32χρονο επιθετικό. Αν τελικά γίνει αυτό, από αύριο θα δώσει και αυτό το παρόν στις προπονήσεις και θα τεθεί στη διάθεση του Πάκο Ερέρα και θα περιμένουμε να δούμε αν ο Ισπανός θα το χρησιμοποιήσει και σε κάποια από τα φιλικά που έχει ομάδα αυτή την εβδομάδα με Λάρισα και Ξάνθη. Πολύ πιθανό να τον δούμε τον Τινίσιο και ένα ωραίο παιχνίδι της μοίρας θα είναι να τον δούμε κιόλας να ξεκινάει όχι την Πέμπτη αλλά το Σάββατο κόντρα στην ομάδα με την οποία έγινε γνωστός στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, δηλαδή την Ξάνθη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30 εκτάκτο σήμερα και για, και για όλη την εβδομάδα, μέχρι και την Παρασκευή. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε αν θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές έστω για λίγη ώρα μέχρι τις 7.30 που θα πάμε παρέα. Σε λίγο θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, για να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, για τον μπασκετικό Άρη και για το τελευταίο χρονικά απόκτημα της ομάδας, τον Γιώργο Αγγέλου, τον οποίον τον ξέρει πολύ καλά και ο άνθρωπος που τον επέλεξε πέρυσι στο Περιστέρι, ο Νίκος Καραγιάννης. Κότς, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Σας βρίσκουμε στην Καστοριά φέτος. Ναι. Νέο ξεκίνημα στην Α2, πάλι. Α2, ναι, Καστοριά. Μια ομάδα με απόλυτη υγεία, μια ομάδα με κόσμο και μια ομάδα καινούρια που ευελπιστούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α2. Και μια πορεία, φαντάζομαι, ανάλογη με αυτή του Περιστερίου την περσινή σεζόν. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο γιατί το μπάτζετ δεν είναι στα ίδια επίπεδα. Εντάξει, ναι. Ο Άρης, λοιπόν, προσέθεσε ακόμα έναν παίχτη στη μηχανή του για την φετινή σεζόν, τον Γιώργο τον Αγγέλου, τον οποίο είστε από τους ανθρώπους που το γνωρίζουν και πάρα πολύ καλά, έτσι, από την συνύπαρξη πέρυσι, ναι, βέβαια, στο Περιστέρι. Ο Γιώργος είναι ένα καταπληκτικό παιδί, είναι παιδί που δουλεύει όλη τη μέρα, είναι χαρισματικός όσον αφορά το σουτ, είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις, ιδιαίτερα με το σουτ, που είναι κατεξοχήν σουτέρ. Είναι ένας παίχτης που σαν συμπληρωματική, δηλαδή, επιλογή έρχεται από τον πάγκο όχι μόνο για να δίνει ανάσες, αλλά και για να βοηθάει στο επιθετικό κομμάτι. Ναι. Θα πρέπει να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Α1. Ναι. Σίγουρα θέλει περισσότερη δύναμη, γιατί είναι μεγαλύτερη χωριά. Ναι. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ και νομίζω ότι
ένα παιδί που δουλεύει, σίγουρα θα βελτιωθεί. Και αν μιλάμε για έναν Έλληνα παίχτη, είναι Αμερικάνο αναθραμμένος. Ναι. Έχει δηλαδή λίγο αυτή την κουλτούρα την αμερικάνικη. Ναι, έχει πάει κολέγιο. Είναι ένα παιδί το οποίο βελτιώθηκε πάρα πολύ στο κολέγιο, γιατί το γνώριζα από την φύγη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή για τον Άρη. Ναι. Αμυντικά. Αμυντικά χρειάζεται δύναμη. Ναι. Ένα παιδί που έχει μεγάλη διάθεση να κυνηγήσει. Ναι. Αλλά υστερεί στο κομμάτι της δύναμης και νομίζω ότι θα δουλέψει και θα βελτιωθεί και σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η παρουσία του στον Άρη του δίνει ένα μεγάλο κίνητρο για να δουλέψει και είναι στοίχημα και για τον ίδιο και είναι στοίχημα να διαχειριστεί και αυτή την πίεση που υπάρχει σε ένα σύλλογο όπως ο Άρης, άσχετα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και όπως είπατε και εσείς νωρίτερα θα χρειαστεί γενικότερα ένα διάστημα προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, έρχεται σε τεράστιο σύλλογο, δεν το συζητάμε, με πίεση, με κόσμο. Νομίζω όμως ότι είναι ένα παιδί που έχει όλα τα φόντα για να παίξει. Σαν χαρακτήρας, γιατί εντάξει, νομίζω ότι μας χειραγραφήσατε σε γενικές γραμμές το αγωνιστικό σου προφίλ. Εξαίρετος, δεν έχει κανένα πρόβλημα στο χαρακτήρα του. Είναι ένα παιδί που είναι χαρά να τον έχει κάθε ομάδα. Ναι, ναι. Μακάρι να τα πάει καλά και να δικαιώσει και τους ανθρώπους του Άρη που τον επέλεξαν, γιατί εντάξει, για να μην κρυβόμαστε κιόλας, coach, έγινε και μια κουβέντα λόγω της παρουσίας του πατέρα του στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το δίνουμε τόσο σημασία. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση, γιατί ο coach Αγγέλο έχει δείξει και στο παρελθόν, κάποια στιγμή είχε για τον αδερφό του παλαιότερα, το Σωτήρι τον Αγγέλο, ότι είναι σκληρός, δεν χαρίζεται και νομίζω ότι θα κάνει και στην περίπτωση του Γενικότερα, εσείς ως άνθρωπος του μπάσκετ, πώς βλέπετε αυτή τη νέα προσπάθεια που επιχειρεί από φέτος ο Άρης με τον κύριο Αγγέλου Σωτημόνη και με επιλογές παιχτών από την χώρια αγορά? Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ έξυπνες επιλογές. Έχει πάρει παίχτες οι οποίοι έχουν δείξει τι μπορούν να κάνουν. Νομίζω ότι ο Άρης δεν θα έχει τα προβλήματα της περσινής ομάδος, που κάποια στιγμή και δίνεψε. Νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία θα τις εκπλήξει προαθλήματος. Με βάση πάντα τα οικονομικά δεδομένα. Και είναι θετικό, νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, coach, ότι έχει πάρει ποδοσφαιριστές... Μπασκετμπολίστες. Sorry, λόγω ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ. Έχει πάρει παίχτες μπασκετμπολίστες που έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα. Αμερικανοί, αλλά είναι γνώστες ελληνικής πραγματικότητας και δεν θα χρειαστούν διάστημα και χρόνο προσαρμογής. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει, ξέρουν τι σημαίνει ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Άρα νομίζω δεν θα χρειαστεί προσαρμογή για αυτούς τους παίχτες και νομίζω ότι ο Άρης θα είναι μια πολύ σκληρή ομάδα με βάση τους παίχτες που φτιάχνει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει ο Άρης ένα τέτοιο εγχείρημα με τον coach Αγγέλου, γιατί και άλλη φορά στην προηγούμενη θητεία του κύριου Αγγέλου, πάλι ο Άρης είχε θέματα με τις μεταγραφές, πάλι είχε τα μπαν. Πάλι όμως κατάφερε υπό τις οδηγίες του κ. Αγγέλου να κάνει ένα καλό σύνολο και μια ανταγωνιστική ομάδα. Συμφωνώ. Και το ίδιο ελπίζουμε να κάνει και φέτος. Μάλιστα. Συμφωνώ. Ωραία, κόμμα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και καλή χρονιά στην Καστοριά να έχετε. Να είστε καλά. Πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν. Αυτά από τον κύριο Νίκο Καραγιάννη, τον προπονητή της Καστοριάς και πέρυσι. Στο Περιστέρι, γνωρίζει τον Γιώργο Αγγέλου, δεν πρόλαβες Κωνσταντίνε μου για την ερώτηση. Όντως, ο Άρης το πρώτο του φιλικό θα το παίξει με την Καστοριά. Σωστά, στην οποία είναι προπονητής ο κύριος Καραγιάννης. Μας σκιαγράφησε το προφίλ του Γιώργου Αγγέλου, τι παίχτη παίρνει ο Άρης. Δεν κρυφτήκαμε κι εμείς πίσω στο δάχτυλό μας, γιατί έχει γίνει κουβέντα για το τι είναι ο γιος του Βαγγέλη Αγγέλου, αλλά νομίζω δεν πρέπει να εστιάσουμε τόσο πολύ σε αυτό, ούτε να δώσουμε βάση. Όπως είπε και ο κύριος Καραγιάννης, ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει αποδείξει ότι είναι σκληρός και είναι αυστηρός και δίκαιος πάνω απ' όλα. Και με τον ίδιο τρόπο θα διαχειριστεί και τον ιό του, έτσι, το Γιώργο τον Αγγέλου. Άλλωστε, το έχετε δει και εσείς πολλές φορές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, κάποιες φορές και αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις. Πατέρας και γιος να συνυπάρξουν σε μια ομάδα. Άξι. Και δεν έκανε ο Γιώργος Αγγέλου και κάποιο τρελό συμβόλαιο και θα κοστίσει παραπάνω στον Άρη. Προς Θεού. Έτσι. Είναι ένας παίχτης που ήρθε συμπληρωματικός να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει και ανάσες στους υπόλοιπους. Και
να βοηθάει και επιθετικά. Μπορεί να το κάνει να βοηθάει επιθετικά. Όπως μας είπε και ο προπονητής του Πέρι στο Περιστέρι, ο Νίκος ο Καραγιάννης. Ο Γιώργος Αγγέλου, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Άρη, στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Ποδοσφαιριστής, ρε φίλε, ποδοσφαιριστές. Για μπάσκετ μιλάμε ποδοσφαιριστές, αλλά η συνήθεια, δεν είμαι συνήθειας, Βασίλη μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Μπήκαμε στα μπασκετικά χωράφια για μισή ώρα. Λοιπόν, ο απόφυτος του Σεν Φράνσις δεν μπορούσε να κρύψει τα έντονα συναισθήματά του λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τους Κίτρινους, λέγοντας: νιώθω ευλογημένος γιατί ξέρω ότι οι ευκαιρίες σαν και αυτή του Άρη δεν παρουσιάζονται συχνά και χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν θα ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Τυχερός γιατί γνωρίζω την ιστορία του Άρη, το πόσο πολύ στηρίζεται τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και μια τέτοια ομάδα αποτελεί όνειρο για πάρα πολλούς αθλητές. Έτοιμος γιατί ξέρω το πόσο χρόνο και υδρότα έχω επενδύσει σε αυτό το άθλημα, έτσι ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω στις φετινές υψηλές προσδοκίες. Για τον Γιώργο Αγγέλη, η παρουσία του ομάδα Α1 αποτελούσε ένα μεγάλο όνειρο και ανυπομονή να το ζήσει. Δεν νομίζω ότι μπορώ να περιγράψω με λέξη αυτό που νιώθω για τη νέα χρονιά. Περιμένω πώς και πώς να γνωρίσω τους καινούριους συμπαίχτες μου και να παίξω για πρώτη φορά σε ένα πρωτάθλημα που ονειρευόμουν από μικρός. Έχει πάντως επίγνωση το δυσκολίο που θα υπάρξουν τη νέα σεζόν, όπως και τις μεγάλες προσπάθειες που έγινε για τη δημιουργία της ομάδας. Νομίζω ότι η Αμερική και το Σεν Φράνσις με προετοίμασαν για συνθήκες σαν και τη φετινή. Φέτος ο Άρης πρέπει να έχει συγκέντρωση για τρεις διαφορετικούς θεσμούς, πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Όσον αφορά την προσπάθεια που έχει γίνει φέτος στον Άρη, γνωρίζω πολύ καλά ότι η ομάδα στήθηκε με κόπο και υδρότα του κ. Γουλιέλμου και του κ. Αγγέλου και πολλών ακόμα ανθρώπων του Άρη. Η συμμετοχή του σε ένα κομμάτι του προγράμματος των μεταβατικών προπονήσεων το βοήθησε να πάρει μια πρώτη γεύση από το περιβάλλον της καινούργιας του ομάδας και να αρχίσει να εγκλιματίζεται. Πέρα το γεγονός ότι οι καλοκαιρινές προπονήσεις ο Αλεξάνδρου με τον κόουτς Νικολαίδη και τον κόουτς Καμπερίδη με βοήθησαν σε μπασκετικό επίπεδο, με βοήθησε η εμπειρία αυτή και να προσαρμοστώ αλλά και να γνωρίσω το περιβάλλον της ομάδας. Ενώ αναφέρθηκε και στη συνύπαρξη με τον πατέρα του. Πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα απαιτητική και ενθουσιώδης. Δεν είναι εύκολο να παίζει για τον πατέρα σου, όπως δεν είναι εύκολο να κουτσάρεις το γιο σου. Η σχέση μας μέχρι τώρα ήταν καθαρά σχέση πατέρα γιου. Είναι λίγες οι φορές που έχουμε μιλήσει για μπάσκετ με τον πατέρα μου. Δεν ήθελα να παρεμβαίνει σε αποφάσεις μου, γιατί εμπιστεύεται το ένστικτό μου. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω θα συμβεί και φέτος και είμαι ανυπόμονος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Αναφέρθηκε και ο παίχτης λοιπόν σε αυτή την συνύπαρξή του με τον πατέρα του, που θα έχει ενδιαφέρον η συγκεκριμένη συνύπαρξη. Σε γενικές γραμμές αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Αγγέλου, ο οποίος είναι ο τελευταίος χρονικά που προσθέθηκε στο puzzle του φετινού Άρη. Διανύουμε, όπως είπαμε και πριν, μια εβδομάδα αφήξεων στην ομάδα, καθώς μέσα στα επόμενα 24 ώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να έρχονται και οι πρώτοι ξένοι που έχουν αποκτηθεί τη φετινή σεζόν, για να μπαίνουν σιγά σιγά στο κλίμα, να περάσουν και τις καθιερωμένες εξετάσεις τις επόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα με το καλό να πιάσει δουλειά ο μπασκετικός Άρης για λίγες μέρες σαν και πριν να ανέβει πάνω στο άρλος οριστικό της Καστοριάς, όπου και θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία του, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων και την ομόνιμη ομάδα, την Καστοριά του Νίκου Καραγιάννη, με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από λίγο για τον Γιώργο Αγγέλου. Μεταξύ των παιχτών που αναμένονται μέσα στα επόμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι και ο Ραμόν Χάρης, ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος και αυτός έστειλε το δικό του μήνυμα νωρίς μέσω βίντεο, τα οποία μας έχει συνηθίσει η ΚΑΕ, πέραν των βίντεο που χρησιμοποιεί στις παρουσιάσεις των παιχτών. Είμαι ο Ραμόν Χάρης, θέλω απλά να πω πως ενθουσιασμένος είμαι, αποτελώ μέλος της οικογένειας του Άρη, είμαι ενθουσιασμένος και δεν βλέπω την ώρα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Ανυπομονώ να γνωριστώ με τους φιλάθλους, αγαπώ την υποστήριξη που παρέχουν στην ομάδα, περιμένω με ανυπομονησία να φορέσω τα κυτρινόμαυρα, ήταν τα λόγια του Αμερικανού. Ακόμα ένας παίχτης που έχει εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος, δεν θα χρειαστεί διάστημα προσαρμογής. Απλά αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουν όλοι όσοι έρχονται φέτος στον Άρη δεν είναι να προσαρμοστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις και στην πίεση που υπάρχει σε μια ομάδα όπως είναι ο μπασκετικός Άρης. Είναι δύσκολο να παίζεις στο παλέ μπροστά σε αυτόν τον κόσμο με αυτή την φανέλα. Είναι κάτι που το έχουν παραδεχθεί όλοι όσοι έχουν περάσει από τον Άρη. Ο Βαγγέλης Αγγέλου όμως ελπίζω ότι θα καταφέρουν γρήγορα να προσαρμοστούν αυτοί οι παίχτες, να δέσουν, να δημιουργήσουν ένα καλό και ανταγωνιστικό σύνολο με το οποίο ο Άρης δεν θα περιοριστεί σε ένα συμπληρωματικό ρόλο στο φετινό πρωτάθλημα, ούτε φυσικά θα κινδυνέψει όπως έγινε πέρσι, αλλά θα μπορέσει να κοιτάξει
υποσυνθήκες ψηλά την φετινή σεζόν. Το είπαμε και νωρίτερα άλλωστε με τον coach Καραγιάννη ότι έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες ο Άρης όπως και στην πρώτη θητεία του Βαγγέλη Αγγέλου μπορεί να παρουσιάσει κάτι καλό και να παίξει ωραίο μπάσκετ. Ωραίο μπάσκετ μπορεί να το φέρει και, και ψηλά στη βαθμολογία της φετινής Basket League, αλλά και να πραγματοποιήσει φυσικά αν τον βοηθήσουν και οι συνθήκες και μια καλή πορεία στην Ευρώπη και στο Basketball Champions League στο οποίο ξεκινάει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την Δυναμό Τυφλίδα. Σιγά σιγά θα πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής και αν μας βοηθήσει πάλι φυσικά η τηλεφωνική επικοινωνία θα έχουμε μια κουβέντα για την προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία που ολοκληρώθηκε χθες με την επιστροφή της ομάδας στην Θεσσαλονίκη. Μια πιο ουδέτερη ματιά για τα όσα έγιναν και στις προπονήσεις ομάδας και στα φιλικά, κυρίως στα φιλικά από όλες τις ομάδες και γενικότερα στην παρουσία του Άρη στην Ολλανδία το προηγούμενο δεκαήμερο. Πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 12 λεπτά μετά από τις 6 Λίμπερο 107,4 All About Άρης On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30 FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ακούσαμε στο προηγούμενο μισάωρο τον προπονητή του Γιώργου Αγγέλου στο Περιστέρι, τον Νίκο τον Καραγιάννα, μας διαγραφεί το προφίλ του, μια αποκτηθέντα γκάρντ της ομάδας. Πάμε στα ποδοσφαιρικά, πάμε στα δικά μας. Ο Άρης έχει επιστρέψει χθες από την Ολλανδία, όπου πραγματοποίησε μια πετυχημένη προετοιμασία, ένα πετυχημένο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και με την εικόνα του μέσα στο γήπεδο, αλλά και γενικότερα με την οργάνωση της προετοιμασίας στην Ολλανδία, για την οποία υπεύθυνος ήταν ο Γιάννης Γλυκός, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα στα Θεσσαλονίκη και από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Άκρος πετυχημένη θα τη χαρακτηρίζαμε την παρουσία του Άρη στην Ολλανδία και εντός του γηπέδου με βάση των αποτελεσμάτων, αλλά και εκτός γηπέδου έχουν μείνει πάρα πολύ ικανοποιημένοι άνθρωποι της ομάδας από την οργάνωση και από το πρόγραμμα το οποίο νομίσατε εσείς, έτσι και η εταιρεία σας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όπως έχω πει εξ αρχής και όπως συζήτησα και με άλλο συναδελφό σας, εγώ εργάζομαι για την εταιρεία PR Sport του Γιάκο Γιάνσεν. Mm-hmm. Είναι μια εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πολλά χρόνια στο αντικείμενο. Mm-hmm. Έχουμε κάνει πολλές προετοιμασίες βελγικών, ολλανδικών και πολλών ξένων ομάδων. Mm-hmm. Η προετοιμασία αυτή οργανώθηκε στην συνεργασία με τον Άρη, mm-hmm. Κάτω από ένα συγκεκριμένο σκεπτικό και μια συγκεκριμένη στρατηγική. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ήταν μια ήρεμη προετοιμασία. Mm-hmm. Δεν υπήρξαν προβλήματα, mm-hmm. δεν υπήρξαν θέματα. Όλα, δόξα τω Θεώ, πήγαν μια χαρά και γι' αυτό τον λόγο είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι. Και άλλωστε αυτός είναι ο κύριος στόχος μας κάθε σεζόν, mm-hmm. κάθε προετοιμασία να εξελίσσεται ομαλά και καλά για την ομάδα που έρχεται. Εσείς έτσι ως παρατηρητής και με μια πιο ουδέτερη ματιά, πώς ζήσατε τον Άρη αυτό το διάστημα? Πώς είδατε ο Άρης είναι μια οικογένεια, κάτι mm-hmm. το οποίο μας εντυπωσίασε όλους εδώ πέρα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά, επειδή ξέρω ότι έχει γίνει ένα ας το πούμε έτσι, επαναχτίσιμο της ομάδας, mm-hmm. Λόγω αλλαγής κατηγορίας όλων αυτών. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο είναι όλοι μαζί, Έλληνες, ξένοι, όλοι οι παίχτες, όλο το προπονητικό team. Είναι μια πάρα πολύ οικογενειακή κατάσταση και με την εμπειρία που έχω στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, θεωρώ ότι είναι η αρχή και το τέλος μιας πετυχημένης σεζόν, είναι το να είναι η ομάδα ενωμένη, mm-hmm. Να υπάρχει σύμπνοια και καλή σχέση μεταξύ όλων των ανθρώπων της ομάδας. Είναι η βάση, το ξέρετε κι εσείς, όντας μέσα στο ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια για να δημιουργηθεί κάτι καλό μέσα στην σεζόν και η βάση, η χημεία εκτός γηπέδου για να βρεθεί και η χημεία εντός γηπέδου που και εκεί έχετε την εικόνα, έχετε εικόνα από την ομάδα. Και θα θέλαμε έτσι να μην σας πω τον είδα τον Άρη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι προπονητής, ούτε έχω, η ειδικότητά μου είναι το ποδόσφαιρο αγωνιστικά για να έχω άποψη σαν φίλαθλος, ναι. που παρακολουθώ. Είδα μια δεμένη ομάδα, αυτό που λέμε η μπάλα κάτω ασταμάτητα. Κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και νομίζω ότι γενικότερα η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία όσον αφορά τη συνοχή της, ενώ ακόμα χτίζεται. Έτσι. Υπάρχει δρόμος ακόμα δηλαδή για να φτάσουμε σε, πιστεύω σαν ομάδα, για να φτάσει σε καλύτερη δυνατή εικόνα. Ναι. Βελτιώσεις, άκουσα την τελευταία συνέντευξη του προπονητή μου δίπλα του, ναι. Και ενώ η ομάδα έχει κερδίσει δεύτερο αγώνα σερί μετά από 16 ώρες, είπε ότι μιλούσε για τις αδυναμίες της ομάδας.
αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Πιστεύω ότι ξεκινάνε η σωστή στρατηγική, το να βλέπεις τα δικά σου λάθη ακόμα και στις καλύτερες στιγμές σου. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει πολύ τον Άρη στο χτίσιμο του. Αλλά δεν είμαι ειδικός για να ναι. εκφέρω άποψη. Ναι. Πάνω στο αντικείμενο. Εννοείται αυτό. Και τα αποτελέσματα αυτά τα οποία έφερε η ομάδα και η εικόνα της γενικότερα αποκτούν μεγαλύτερη αξία αν βάλουμε στην εξίσωση και το επίπεδο των αντιπάλων και την ετοιμότητα των αντιπάλων που είχε απέναντι του Άρης. Έτσι. Ναι, σας μιλάω τώρα ότι ο Άρης έδωσε 4 αγώνες με ομάδες οι οποίες ξεκινούσαν μια εβδομάδα μετά το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έχουν, δηλαδή είναι ζήτημα θα κάνουν μια προσθήκη ακόμα, ξέρω εγώ, οι δύο από αυτές. Ναι. Είναι ζήτημα. Ναι. Και επίσης είναι ζήτημα αν, δηλαδή αυτοί σε τρεις εβδομάδες έχουν παίξει 5 αγώνες. Ναι. Είναι πανέτοιμοι υποτίθεται. Ναι. Κατάλαβα. Για την εκκίνηση. Το Άρης έβγαλε 4 αποτελέσματα, έτσι. Πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια. Επειδή εσείς δραστηριοποιείστε εκεί και γνωρίζεστε με τους ανθρώπους, από ολλανδικής πλευράς είχαμε έτσι κάποια αντίδραση, κάποιο σχόλιο για τον Άρη. Ναι, υπήρχαν πολύ θετικά σχόλια. Καταρχήν έχουμε ευχαριστήσει εμείς σαν εταιρεία που φέραμε μια τόσο καλή ομάδα στην Ολλανδία για να και στην Ολλανδία, στο Βέλγιο να αγωνιστεί φιλικά. Έχουμε σαφώς μια, ας το πούμε έτσι, κρούσης ακόμα για την επόμενη σεζόν από τώρα, το οποίο δείχνει ότι η εικόνα του Άρη ήταν εξαιρετική. Άρα πάμε και σε μια συνεργασία πιθανότατα και τα επόμενα χρόνια με τον Άρη. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, θα το πει ο Άρης. Εμείς σαφώς και θα προτείνουμε στον Άρη την επέκταση συνεργασίας μας, αλλά αυτό είναι θέμα της ομάδας και θα σεβαστούμε την οποιαδήποτε απόφαση. Θα είναι πάντως, νομίζω, θα συμφωνήσετε εσείς θετικό ο Άρης να προχωρήσει κάτι τέτοιο, ώστε να μην χρειάζεται κάθε καλοκαίρι, κάθε Μάιο να ψάχνετε για την καλοκαίρινη του προετοιμασία και να γνωρίζετε. Το είπα και νωρίτερα, με πήρε ένας συναδελφός, το είπα και νωρίτερα. Οι ξένες ομάδες και οι ομάδες του εξωτερικού, και αυτές που εμείς συνεργαζόμαστε εδώ στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, υπογράφουν μαζί μας από τριετή έως πενταετή συμβόλαια. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι για 3-5 χρόνια ξέρεις με ποιον μιλάς, ξέρεις περίπου πού θα πας, τι θα αντιμετωπίσεις και πάνω απ' όλα, επειδή ακριβώς υπάρχει πλέον αυτή η κάθε χρόνο επαφή, αναγνωρίζει ο ένας, ξέρετε, τι χρειάζεται ο άλλος. Και εμείς προσφέρουμε στην ομάδα, όταν έχουμε κάνει 1-2 φορές, είναι λογικό ότι μετά για μας είναι όλα αυτοματοποιημένα. Δεν ξεχνάς κάτι, δεν σου ξεφεύγει κάτι, δεν σου κάνει εντύπωση κάτι, θα σου ζητήσει η ομάδα, το ξέρεις ήδη. Ναι. Είσαι ήδη ενημερωμένος. Και μακάρι ο Άρης να έρθετε σε μια συμφωνία για τα επόμενα χρόνια, γιατί η Ολλανδία φαίνεται ότι προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την προετοιμασία μιας προσφυγικής. Ναι, σαφώς. Αν εκτελέσετε το φετινό καλοκαίρι, που είναι ένα extreme καλοκαίρι, είναι κάτι που έχει να συμβεί. Αυτό που ζουν οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι είναι πρωτοφανές, όπως και όλη η Ευρώπη από ό,τι διαβάζω. Ναι. Αλλά αυτό που ζουν είναι από το 1886, από ό,τι λένε εδώ, να υπάρξει τόση ζέστη. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Έχουν σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ θερμοκρασίας. Ναι. Και επίσης χωρίς βροχή, έτσι, ξηρασίας. Ναι, ξέρεσαι, νομίζω την πρώτη μέρα που βρέθηκε η ομάδα πάνω. Μόλις έφτασε, το Άρης κάναμε μια τρομερή καταιγίδα. Μόλις έφτασε, πρώτη προπόνηση. Ναι, μετά πολύ ζέστη. Μας μετέφεραν και συνάδελφοι που ήταν εκεί πέρα. Ναι. Και ήταν λίγο έτσι περίεργο να έχει στην Ολλανδία ζέστη και εδώ να βρέξει στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν κάθε μέρα. Ακριβώς. Ναι, ήταν λίγο. Παράξενο πολύ. Ήταν παράξενο. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χαιρετίσματα για το συνέδριό μου. Είναι δίπλα μου ο Γιάκο. Και ευχαριστεί και αυτό σε όλο τον κόσμο του Άρη. Να είστε καλά και μακάρι να σας δούμε και την επόμενη σεζόν πάλι στην Ολλανδία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Γλυκό, τον υπεύθυνο της προετοιμασίας του Άρη, τον εκπρόσωπο της εταιρείας που οργάνωσε την παρουσία του Άρη το τελευταίο δεκαήμερο στην Ολλανδία και στο Μπόσενχοφτ και τα φιλικά φυσικά που έδωσε η ομάδα και μια πιο ουδέτερη ματιά, αν θέλετε, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα. Όχι μόνο εντός του γηπέδου, αλλά εκτός του γηπέδου. Και ακούσατε και τον κύριο Γλυκό, κάτι το οποίο το επισημάναμε και τις προηγούμενες μέρες, το πολύ καλό οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στον Άρη, αν και είναι αρκετά νωρίς, ότι οι παίχτες είναι δεμένοι μεταξύ τους και έχουν δημιουργήσει μια οικογένεια. Είναι η βάση προκειμένου ο Άρης να οικοδομήσει κάτι πολύ καλό την φετινή σεζόν. Είναι η βάση για να πας από τη χημεία έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, στην αγωνιστική χημεία μέσα στο γήπεδο. Θέλει χρόνο ο Άρης βέβαια ακόμα για να τη βρει. Φάνηκε αυτό και σε κάποια σημεία των φιλικών που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους. Κυρίως μεσοεπιθετικά ότι η ομάδα ψάχνεται κάπως ακόμα. Είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχουν και πολλά νέα πρόσωπα. Θέλει χρόνο ο Άρης για να δέσει, θέλει χρόνο για να αρχίσει να βγάζει τους αυτοματισμούς που επιθυμεί ο Πάκο Ερέρα μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό έχουμε επισημάνει
ότι η ομάδα δύσκολα θα είναι έτοιμη στην σέντρα του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για τις 25 Αυγούστου. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω για να ρολάρει και να αρχίσει να βγάζει στο γήπεδο αυτό το οποίο θέλει ο Ερέρα. Τον ακούσατε και μετά από το φιλικό με τη Βίλεμ το περασμένο Σάββατο. Βάλει η μουσικούλα, Βασιλέα, πίσω. Λοιπόν, ότι ενώ μόλις η ομάδα του είχε πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη μέσα 16 ώρες και κόντρα πάλι σε μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, στάθηκε περισσότερο στα αρνητικά. Στάθηκε σε αυτά που πρέπει να διορθώσει η ομάδα. Είναι ένας απαιτητικός προπονητής που δεν επαναπαύεται στα αποτελέσματα των φιλικών ή στην καλή εικόνα μπορεί να παρουσιάζει η ομάδα ανά διαστήματα. Θέλει περισσότερα. Ξέρει ότι πρέπει να αποδώσουν ακόμα περισσότερο οι παίχτες του μέσα στο γήπεδο. Έχει κάτι μεγαλύτερο στο μυαλό του αυτή τη στιγμή και γι' αυτό θέλει και περισσότερα ο Ερέρα. Πράγμα το οποίο θα τα δουλέψει και επί ελληνικού εδάφους βέβαια, από τη στιγμή που η ομάδα επέστρεψε στην βάση της, κυρίως μέσα από τα φιλικά που θα δώσει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, που θα γίνει και το τελικό μοντάρισμα του Άρη πριν την σέντρα του πρωταθλήματος. Δηλαδή με τη Λάρισα, με την Ξάνθη, με τον Μπας Γιάννενα και πιθανότατα με την ΑΕΚ, περιμένοντας ακόμα τον ορισμό του φιλικού με την Ένωση, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 25 Ιουλίου, αλλά αναβλήθηκε και περιμένουμε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του. Ο Άρης επιστρέφει αύριο στις προπονήσεις, μετά από το σημερινό ρεπό που έδωσε ο Πάκο Ερέρα στους παίκτες για να δουν και κάποια δικά τους πρόσωπα. Είπαμε και πριν, περισσότεροι κατέφυγαν στις παραλίες, έτσι, για κάποιες ανάσες δροσιάς, από την πολύ ζέστη που συνάντησε στην Ολλανδία, το λέγαμε και με τον κύριο Γλυκό νωρίτερα. Αύριο επιστρέφουν το απόγευμα στο Ρήσιο, παρακαλώ, στο οποίο θα μπουν για πρώτη φορά την φετινή σεζόν και θα έχει ενδιαφέρον κυρίως θα έχουν ενδιαφέρον κυρίως οι αντιδράσεις των παλιών και όπου παλιών τον παιχτό που ήταν και πέρυσι στην ομάδα και είχαν αυτή την κακή εικόνα του Ρησίου, το οποίο ήταν παραμελημένο τα τελευταία χρόνια. Πλέον αυτό βέβαια έχει αλλάξει. Μιλάμε για ένα κόσμημα, για ένα lifting που έδωσε μια πολύ όμορφη εικόνα εντός και εκτός στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και οι παίχτες, παλιοί και νέοι, θα έχουν την ευκαιρία αύριο να πάρουν μια γεύση από τις ανανεωμένες και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της ομάδας. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών που ανέλαβε η εταιρεία του κύριου Παζαρτζίδη, έχουν μείνει ακόμα ιδιαίτερα πραγματάκια και πρέπει να γίνουν. Δεν εμποδίζουν όμως τις προπονήσεις της ομάδας. Εκεί κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες που πρέπει να ρυθμιστούν. Κανονικά όμως η ομάδα παρόλα αυτά θα είναι από αύριο στο Ρήσιο και εκεί θα προπονείται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα όταν ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εργασίες που απομένουν, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και μια παρουσίαση και στους εκπροσώπους του τύπου, μια επίσημη παρουσίαση των ανανεωμένων και ανακαινισμένων αθλητικών εγκαταστάσεων της ομάδας, για να γίνει έτσι και μια καταγραφή των βελτιώσεων που υπήρξαν και του νέου κτηρίου το οποίο δημιουργήθηκε στο χώρο που στεγάζεται το προπονητικό κέντρο του Άρη. Καβαδίας, λέει η συναυλία στον Άμος, λέει, του Ρέμου. Αυτοί που έχουν τον Άμος, λέει, βγάλανε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε. Για εμείς δεν ανοίγουμε κανένα μαγαζί. Έλα, πες μου εσύ το. Θα παίζεις εσύ μουσικές. Θα σε ανοίξουμε ένα μαγαζί, έτσι ωραίο παραλιακό, να παίζεις εσύ μουσικές. Θα σε πλασάρουμε και ωραία DJ. Billy Cav. Κατάλαβε, θα βάλω και μια ωραία φωτογραφία στο ρόμα το μαλλί που το έστρωσε πάλι και είναι ωραίο έτσι σε νορμάλ επίπεδα. Και θα βγάζουμε. Δεν θα καθαρίσουμε 1 εκατομμύριο εμείς, ρε παιδί μου, δεν πάμε τόσο πολύ. Αλλά 1 εκατοσταράμα καθαρίσουμε καλά, δεν θα είναι, ρε Βασίλη. Εντάξει. 1,2 εκατομμύρια ευρώ λέει έβγαλε τον Άμο. Μπράβο, μπράβο τους. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Επιχειρήσει να υπάρχουν, Βασίλη μου, δουλειέ να υπάρχουν. Αυτό έχει σημασία, εντάξει. Αυτό. Και λέει ανάμεσα λίγο καλεσμένο ήταν και η κόρη του Ντόναλτ Τραμπ. Πολύ μαλλί. Πού να πας εκεί πέρα. Πού να πάμε εμείς στον Άμος. Εμείς δεν περνάμε όχι απ' έξω. Σε απόσταση 3 τετραγώνου δεν μπορούμε να πάμε. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το πρώτο τελευταίο της σημερινής εκπομπής. Θυμίζουμε μέχρι τις 7.30 θα πάμε παρέα. Μετά τις 6.30 αν έχετε και εσείς όρεξη ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές.
Για να συζητήσουμε λίγο για τον ποδοσφαιρικό Άρη, να δω πόσο ζεστή είστε εν ώψη του φιλικού της Πέμπτης. Αποκαλυπτήρια έχουμε με τη Λάρισα, μην το ξεχνάτε. Και από αύριο θα είναι στη διάθεση του κόσμου και τα εισιτήρια. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά από τις 6, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο 2310-287-38 για αν έχετε όρεξη για κουβεντούλα, να μιλήσουμε για Μπρούνο Γκάμα, για τα αποκαλυπτήρια της Πέμπτης με τη Λάρισα, για την προετοιμασία της ομάδας υπερολανδικού εδάφους και τα αποτελέσματα που έφερε και σας έχουν ζεστάνει λίγο περισσότερο από ό,τι πριν πάει η ομάδα, στις κατοχώρες, Βασίλη μου, όπως λέγονται, και όχι το βουνό, γιατί έχει υποθεί και αυτό, το βουνό, η Ολλανδία, το βουνό. Δεν έχει βουνά, φίλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, για όλα αυτά, λοιπόν, άμα θέλετε να συζητήσουμε και έχετε όρεξη για κουβεντούλα, 2310-287-38. Δεφορμέ ο λαός του Άρη. Στην κουβέντα για την ομάδα, ντεφορμέ φίλε. Λοιπόν, ανοιχτό πάντως είναι το τηλεφωνικό κέντρο για όσους θέλουν να καλέσουν. 2-31-0-27-38. Όπως διαβάζετε και στο All About Aris από το μεσημέρι, η Nike θα αναλάβει και την boutique της ομάδας, πέρα από την ένδυσή της, τον νηματισμό όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αναλάβει τον εξοπλισμό της boutique με όλα τα σύγχρονα προϊόντα, με τις νέες εμφανίσεις της ομάδας και ό,τι άλλο απαιτείται να υπάρχει σε μια boutique μιας ομάδας όπως ο Άρης και του Άρη της Super League. Θα αναλάβει τη διαχείριση μάλιστα της boutique, όπως προβλέπεται συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Βέβαια η λεπτομέρεια είναι ότι η μπουτίκ δεν θα είναι έτοιμη όπως πρέπει στο φιλικό της Πέμπτης με την Λάρισα, για να λειτουργήσει δηλαδή με τα νέα προϊόντα και τις νέες εμφανίσεις, κάτι το οποίο, για το οποίο θα γίνουν ενέργειες τις επόμενες μέρες, ώστε να είναι άμεσα έτοιμη, ενδεχομένως και μέχρι το φιλικό με τον Μπαζιάννενα τη μεθεπόμενη Κυριακή, και σίγουρα να είναι έτοιμη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Άρη για τη φετινή Super League. Υπενθυμίζω πάλι, επειδή ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης για τις τιμές των εισιτηρίων για το φιλικό κόντρα στη Λάρισα την ερχόμενη Πέμπτη, 10 ευρώ στις θύρες 1, 2 και 3, 15 ευρώ στη θύρα 9, 20 ευρώ στη θύρα 7 στα επίσημα, 30 ευρώ, με συγχωρείτε, στα VIP και 5 ευρώ παιδικό εισιτήριο σε όλες τις θύρες του Κλεάνθρας Βικελίδης για παιδιά από 5 μέχρι 15 χρονών. Από αύριο η διάθεσή τους, μην μπαίνει στην boutique τώρα. Δηλαδή και τώρα να, και από σήμερα ξεκινούσε, τώρα θα είναι κλειστή. Λοιπόν, από αύριο η διάθεσή τους από την boutique της ομάδας, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και την Πέμπτη, την ημέρα του παιχνιδιού, πέραν της boutique, θα μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήριά σας και από τα εκδοτήρια του γηπέδου. Μέχρι το βράδυ περιμένουμε και οριστικές εξελίξεις όσον αφορά τον Χαμζά Γιουνές. Από τη στιγμή που πλέον βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος ο Διαμαντόπουλος, μετά την παρουσία του στην Ολλανδία μαζί με την ομάδα το προηγούμενο διάστημα, γίνονται οι τελικές συζητήσεις, ρυθμίζονται τελευταίες λεπτομέρειες από το πρωί και μέχρι το βράδυ, νωρίς το βράδυ, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για τη συμφωνία με τον Τινίσιο επιθετικό, ο οποίος θυμίζω θα υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον Άρη, και αν γίνει αυτό απόψε, από αύριο θα μπει και στις προπονήσεις της ομάδας και δεν αποκλείεται να τον δούμε και στα δύο φιλικά που υπάρχουν αυτή την εβδομάδα για τον Άρη. Έχουμε φίλο, πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για τη μουσική καταρχάς. Να είστε καλά. Άκουσα για Μπρούνο Γκάμα. Ναι. Τερτίνος πρόκειται. 30χρονος Πορτογάλος εξτρέμ. Ο Άρης πάει να κάνει την υπέρβαση με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και είναι πιθανό να έρθουν και σε συμφωνία μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Είναι σε ναι. Αν δεν κάνω λάθος, διέβρασε με λίγο Las Palmas. Αλκορκόρν πέρυσι. Αλκορκόρν. Το δεύτερο μισό της σεζόν και το πρώτο μισό της σεζόν στην Deportivo La Coruña. Ήταν συμπαίκτης με τον Ματέο Γκαρσία. Α, πέρυσι. Μάλιστα, κάτι μου δεν είναι εδώ. Ναι. Καλή επιλογή, σε καλή ηλικία, 30 χρονών. Σίγουρα θα δώσει κάτι παραπάνω. Μιλάμε για δανεισμό ή για μεταγραφή? Όχι, μεταγραφή, είναι ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής. Μάλιστα, ωραία.
Και κάτι άλλο, το φιλικό τι ώρα είναι, Δέντη? 9 η ώρα. 9 ώρα το βράδυ. 9 ώρα το βράδυ, ναι. Ωραία. Να σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και σε σένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, 9 η ώρα το φιλικό με τη Λάρισα. Από εκεί που ήταν 8, ρε φίλοι μας, το πήγαν 9. Δηλαδή, 9 ξεκινάει, 11 παρά θα τελειώσει, καλές 12 θα πάμε. Την Πέμπτη με τη Λάρισα. Εύκολα. Δεν πειράζει όμως, φίλε. Εντάξει. Αποκαλυπτήρια είναι. Κόσμο θα έχει, τουλάχιστον ελπίζουν οι άνθρωποι του Άρη, ότι θα έχει αρκετό κόσμο στο φιλικό της Πέμπτης. Και όχι μόνο για την παρουσία του κόσμου στην κερκίδα, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Γιατί η ΠΑΕ αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από έσοδα, γιατί δεν προκύπτουν έσοδα πουθενά αλλού. Και σε μια περίοδο που όλα γίνονται από την τσέπη του Θόδωρου Καρυπίδη, όπως από την τσέπη του Θόδωρου Καρυπίδη πάει να γίνει και η μεταγραφή του Μπρούνο Γκάμα. Όπως επίσης στις τελευταίες μέρες υπήρξαν και κάποιες πληρωμές στους παίχτες του περσινού ρόστερ που παραμένουν στην ομάδα και υπήρχαν οφειλές προς τα πρόσωπά τους. Δόθηκαν κάποια χρήματα του Θόδωρου Καρυπίδη, πάλι χωρίς να υπάρχουν έσοδα. Έτσι, κάνει ο άνθρωπος μια προσπάθεια και γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια στην ΠΑΕ και περιμένουν και τη στήριξη του κόσμου και την ανταπόκριση του κόσμου και με τα εισιτήρια του φιλικού, αλλά και μέσω των διαρκείας που ελπίζουν ότι θα διατεθούν αρκετά την Πέμπτη στο πλαίσιο του αγώνα με τη Λάρισα. Πάμε όμως στο φίλο, καλησπέρα. Κύριε Παπαδόπουλε. Ω, ξέρετε τι κάνετε. Ο Σαλάχ δεν ήρθε, ρε φίλε, διαρκείας θες να πάρω. Άσε να πάρω το Σαλάχ, να πάρω, διαρκείας. Να δούμε την ομάδα πρώτα στα επίσημα και μετά. Να πιάσει Χριστούγεννα, να πάρουμε το διαρκείας το μισό. Πελάδα είσαι, ρε φίλε. Ναι. Μου κατηγορήσουνε. Μου απευθύνεσαι, στους Έλληνες απευθύνεσαι. Εξαρτημένοι Έλληνας. Πρώτα πρέπει να δει και μετά να πάρει. Σε διακόπτω και συνεχίζεις. Πέρασε ιατρικά ο Γιουνές, όλα οκ. Okay. Τελειώνουν τα διαδικαστικά και αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί. Από την ΠΑΕ. Όπως αναφέρει η ενημέρωση που μου ήρθε τώρα. Έκανες σχόλιο για την ώρα. Ναι. Γιατί? 9.30 έπρεπε να αρχίσει. Γιατί να αρχίσει 7.30 και 7 και 6 με στον Τάλα. Δεν κατάλαβα. Εμείς τώρα ήρθαμε και κάναμε μπάνιο σπίτι. Πότε θα έρθουμε στο παιχνίδι άμα αρχίσει 7 η ώρα, κύριε Παπαδόπουλε? Δεν σου είπα, κύριε Θανάση, να ξεκινήσει στις 7. Εντάξει, αν ξεκινούσε 8, ωραία. Δεν κατάλαβα. Πότε ήταν προγραμματισμένο? Αρχικά ήταν 7. Ε? Αρχικά ήταν 7. Είναι ώρα. Όχι, για Αύγουστο μήνα να γίνει αγώνα σε 7 η ώρα. 9 είναι καλά, φίλε, με τους προβολείς αναμένους ο Βικελίδης. Καταπληκτική ώρα. Πολύ ωραία. Λίγο πιο αργά να ήταν ακόμα πιο ωραία ώρα. Ακόμα πιο. Έκανες παράπονο ότι η ώρα θα γυρίσει σπίτι. Λες και το καλοκαίρι, άμα θα πας στις 12 στο σπίτι, θα κοιμηθείς. Σωστό γι' αυτό. Α, γι' αυτό σωστό. Άμα αρχίσω να σε λέω, όλα θα τα βρίσκεις σωστά. Πάμε τώρα παρακάτω. Πώς τα βλέπεις, φίλε, τα πράγματα? Γραφικά. Γραφικά δηλαδή. Γραφικά. Καλά, δεν σου είπα να μου πεις ότι πάμε για πρωτάθλημα, όπως λένε κάποιοι, που δεν τους κατηγορώ. Εντάξει, είναι λίγο παραπάνω αισιόδοξη από ό,τι πρέπει. Εντάξει, χαμηλά. Δεν είσαι ενημερωμένος. Τι? Μου φαίνεται ότι δεν είσαι ενημερωμένος. Γιατί και εσύ το ίδιο λες? Πρέπει να ήμουν από τους τρεις πρώτους που το ανέφερα. Τόσο αισιόδοξος. Τρίτη ήμασταν, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο αισιόδοξος, μάλιστα. Με συγχωρείς, δηλαδή. Άστε το ΠΑΟΚ. Οι άλλες δύο ομάδες. Η ΑΕΚ δηλαδή. Παίκτες που πήρε η ξένη, ας πούμε. Παιδιά, να δούμε την ομάδα μέσα στο γήπεδο στα επίσημα. Θέλει χρόνο ακόμα. Δεν θέλω να ξενερώσω τον κόσμο. Εντάξει, και εγώ αισιόδοξος είμαι με αυτά που βλέπω. Αλλά περιμένετε. Άσε ρε φίλε να πούμε και καμιά. Αφήστε το λιχάκι, ρε γάμο τον πελά μου. Να πάρει ο κόσμος λίγη ψυχολογία. Τι κακό είναι αυτό. Τι να πει να ξενερώσει, δεν κατάλαβα. Τι να ξενερώσει. Πώς να ξενερώσει, για πες μου. Τι να ξενερώσει. Να μην κερδίσει το φιλικό, ας πούμε, και να ξενερώσει. Σίγουρα. Ή να κάνει πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Αφού δεν θα κάνει πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα. Γιατί θα πάει, πώς το λένε, το φεγγάρι, ρε φίλε. Θα ανοίξει το φεγγάρι. Άστο το ρημάδι να πάει. Και εσείς πια τι πράγμα σε κάτσε να δούμε, να κάνουμε. Όχι, δεν είναι όλοι. Κοίτα, δεν είναι όλοι έτσι. Εγώ είμαι έτσι, να ξέρεις. Είμαι λίγο, ρε παιδί μου, να δω λίγο. Περίμενε. Εντάξει. Αλλά σίγουρα έχω ένα πολύ καλό δείγμα που με κάνει να αισιοδοξώ συγκρατημένα για αυτό το πράγμα. Το γκολ που έβαλες και κέρδισες 1-0 εκεί που είχασες τον πέναλτι, το είδες? Ποιο, ρε, σε ποιο μάτς? Το πρώτο γκολ που έβαλες στο φιλικό εκεί. Με τον κολάσο. Το αλλού την μπάλα το χέρι. Με τον κολάσο, ναι, το φάουλ. Ναι, λέω τι, το φεγγαράκι. Αρχίζει να ανοίγει. Τώρα θα μου πεις χάθηκε πέναλτι. Το μάτς το πήρες. Το άλλο το μάτς το πήρες στο 90. Θέλει και λίγο τύχη.
Τι θέλει, τη λέξη βγάλε, το λίγο βγάλε την. Ναι, και βάλε τη λέξη πολύ. Να σου πω όμως κάτι. 50% είναι το ποδόσφαιρο τύχη. Ξέρεις τι σκεφτόμουν χθες. Και νομίζω πολύ θα συμφωνήσω σε αυτό. Εσύ θα κάνεις μια καλή ομάδα γιατί κατά εκεί φαίνεται ότι πάει. Έτσι. Το θέμα είναι αν θα σε αφήσουνε να πάρεις αυτό που σου αξίζει φέτος. Όπα, όπα. Άστο λίγο τώρα. Μη φτάνεις εκεί πέρα. Μη φτάνεις εκεί πέρα τώρα. Εγώ βλέπω λίγο μακριά. Σε γράβεις. Μην κόβεις αυτοί που έχουν βγάλει, ας πούμε, έχουν την αναπηρία να λένε αυτό που το λένε. Ναι. Μην το κόβεις. Αφήστε το λίγο να το ζήσει και ας είναι ψέμα. Έχει ανάγκη η ψυχολογία αυτού του κόσμου να νομίσει και κάτι, ρε παιδί μου, που οι άλλοι το βλέπουν και γελάνε. Αφήστε το άτιμο, αφήστε το. Αφήστε το να πάει. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ορισμένα πράγματα, δεν ξέρω, φαίνεται ένας άνεμος αισιοδοξίας από όλο αυτό το καλό κλίμα. Μια, αν το θυμάστε, μια αύρα, το κλίμα. Η αύρα, είναι η καλύτερη λέξη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι, αυτή η αύρα να έρθει κάποια στιγμή, να έρθει όταν δεν το περιμένεις, να έρθει κάποια στιγμή. Ναι. Το είπα και θα το ξαναπώ και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτός ο κόσμος έχει δώσει 10 και έχει πάρει 1 με αυτή την ομάδα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουν τα πάνω κάτω και να πάρει από εκεί που δεν περιμένει ότι θα πάρει. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Ναι, το δεν θα τον αφήσουν. Ναι, έτσι φαίνεται. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα και επειδή πολιτικά το δικό μας αφεντικό δεν το γουστάρει η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε, είναι αλήθεια. Αλλά εμείς περιμένουμε να δει ο Σαλάχ για να πάρουμε διαρκεία. Δεν είναι. Στα διαρκεία έπρεπε η ανταπόκριση να είναι πολύ μεγαλύτερη με αυτά που γίνονται. Και όχι να σου πω κάτι, το έδωσα και εγώ λάθος. Δεν είναι με αυτά που γίνονται. Έτσι κι αλλιώς η ανταπόκριση στα διαρκεία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Απλά τα όσα γίνονται αποτελούν για μένα ένα λόγο παραπάνω. Αγόρι μου, δεν θέλω να σου πω ακόμα τι μου λένε. Έτσι, ο κύκλος μου ξέρεις. Εγώ έχω κύκλο πολύ μεγάλο. Ναι. Μιλάω με πολύ κόσμο. Δυστυχώς τους Έλληνες δεν μπορείς από το μυαλό να τους αλλάξεις, ας πούμε, σκεπτικό. Έχουν μία νοοτροπία, άστα να πάνε. Και πού βρίσκει λεφτά. Οι άλλοι πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Όπου τα βρίσκουν οι άλλοι, τα βρίσκει αυτός. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Και όμως, τι να κάνουμε. Γι' αυτό σου λέω, δεν ήρθε ο Σαλάχ, κάθε να έρθει ο Σαλάχ, θα πάρουμε διαρκεία. Δηλαδή, δεν θα έρθει ποτέ. Άρα, άστο να πάει. Και πρόσεξε τώρα, χωρίς εξτρά έσοδα, χωρίς τίποτα, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το οικονομικό, πάει να πάρει και τον Μπρούνο Γκάμα. Άκουσε να δεις. Πόσο χρόνο είναι ο αρχηγός εκεί πάνω, 43? Ο Καρπίδης. Ναι. Σε 39-40 νομίζω. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος 40, έτσι. Ναι. Μπράβο. Είναι επιχειρηματία. Είναι. Έλληνας επιχειρηματίας. Είναι. Δεν είναι ξένος επιχειρηματίας. Άρα έχει ένα λίγο πιο διαστραμμένο μυαλό. Με την καλή του έννοια και με την κακή του έννοια. Όπως σε Σπάρτο. Ναι. Ρισκάρει, το ξέρει. Θα το κάνει ρισκάρει. Έχει βάλει από την τσεπούλα του. Αλήθεια. Θα τα πάρει όμως. Θα τα πάρει, ναι. Τρία παιχνιδάκια να βγούνε στην αρχή 3-3. Εγώ αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Ναι. Και να αρχίσουμε να λαλάμε κι εμείς. Να λέμε, ρε παιδί μου, κι εμείς ότι πάμε για πρωτάθλημα. Ναι, πάμε για πρωτάθλημα. Με αυτόν τον Ολυμπιακό που ξέρω ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα για πολιτικούς λόγους. Ναι. Με αυτή την ΑΕΚ που την βλέπω είναι ισοδύναμη μου, έτσι λέω εγώ. Ναι. Σου είπες ότι δεν είναι. Ναι. Έτσι, και εγώ πάω για πρωτάθλημα. Αφού ο αντίπαλός μου πάω και θα παίζει στην Ευρώπη και δυο άμα τα καρπούζια που λένε στις μασάλες και τέτοια και θα μακάρι να περάσει στους ομίλους της Champions League να δώσει και εκεί σημασία. Μάλιστα. Θα μπορεί όλα να τα καταφέρει. Θα φανεί. Δεν το ξέρεις καμιά φορά. Θα φανεί. Τι όνειρο έχω δει και το λέω. Και μ' ακούνε και λένε τι μου. Να μην πω, είναι αυτός που μιλάει. Άστο να το λέω, ρε. Δεν κατάλαβα. Οι άλλοι το λέγανε χρόνια και ξέρανε ότι θα χτυπήσουν σε τείχο για πολλούς λόγους. Ναι. Θα το ξέρω. Δεν κατάλαβα εγώ γιατί να μην το πω.
Α, έτσι. Εγώ είμαι στο πηγάδι, κατούρεσα δηλαδή. Όπως μου λέει. Όπως μου λέει και ένα. Όλοι λένε από μία. Ένα από μία. Όπως μου λέει και ένας γνωστός μου, και σε κλείσω κιόλας γιατί περιμένει κι άλλος. Μου λέει ένας γνωστός μου φίλος του Άρη, μου λέει από τη Λέστερ λέει έχουμε κάνει ένα. Ποια Λέστερ, από τη Λέστερ λέει. Του λέω ποια Λέστερ. Αυτή λέει που γύρισε. Αυτή που γύρισε λέει και πήρε το πρωτάθλημα. Και 50 χρονών λέει ο άλλος, 70 χρόνια λέει το περίμενα. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι 56, έχω άλλα 14 να περιμένω. Πάμε πόσο, 14, ναι. Εντάξει, περιμένω, θα έρθει. Άιτε, να μιλήσει και ο άλλος. Να είστε καλά κύριε Θανάση. Τα λέμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα. Λοιπόν, ίσως είναι η πρώτη φορά σε όλα αυτά τα χρονικά το τηλεφώνου που συμφωνώ με τον Θανάση. Ναι. Γι' αυτό και πήρα τηλέφωνο, ίσως είναι η πρώτη φορά πραγματικά. Πάνω σε αφορά τι? Όσο αφορά το πρώτο κομμάτι, όσον αφορά το πρωτάθλημα, ναι, το στόχο. Ναι. Κοίταξε να δεις, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Ήρθε η ώρα μας. Ναι. Και δεν το λέω αγωνιστικά, ποσός και με ενδιαφέρει. Αλλά εγώ γουστάρω την τρέλα που πουλάω. Ναι ρε, πάμε για πρωτάθλημα. Με αυτή την άβρα που έχουμε, έτσι. Ενθουσιασμό θέλεις και σε τοίχο να πέσουμε να τον κρεμίσουμε τον τοίχο. Ναι. Πάρτε το χαμπάρι, πάμε για πρωτάθλημα. Όπως και οι άλλοι, είναι οι συγκυρίες, όπως και οι άλλοι εδώ και τόσα χρόνια πάνε με το τίποτα για πρωτάθλημα, έτσι και φέτος και εμείς πάμε για πρωτάθλημα. Έχουμε όλους τους Ιωνούς και όλα τα τέτοια μαζί μας. Και γηπεδάρα έχουμε και κόσμο έχουμε και ομάδα έχουμε και προπονητή έχουμε και όλα θα τα έχουμε. Πάμε πρωτάθλημα. Σε όσον αφορά μετά για τα διαρκείες, εγώ δεν συμφωνώ, έτσι, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος θα τα αποκριθεί. Μακάρι. Ο Αργιανός δεν είναι αχάριστος. Μακάρι. Έτσι, θα τα αποκριθεί και θα το δει ο κύριος Καρυπίδης αυτό σύντομα μπροστά του. Το θέλει και ο ίδιος. Και είναι, σου λέω, δεν είναι θέμα του τι κάνει ο Καρυπίδης. Για μένα το διαρκείας είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό, κοίταξε, αυτό είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας της ελληνικής. Αυτό. Είναι δύσκολο ο Έλληνας να το εντεπτώσει αυτό, φίλε μου. Είναι καθαρά θέμα νοοτροπίας. Ναι. Αλλά πιστεύω για τη δικιά μας την ομάδα ότι είναι πολύ κοντά το πλήρωμα του χρόνου που θα τρίβουν όλοι τα μάτια τους. Φυσικά δεν το συζητάω, έτσι. Μιλάμε τώρα για πρώτες αγωνιστικές. Με αυτή την άβρα που θα έχει ο κόσμος θα είναι το σημείο αναφοράς για το φετινό πρωτάθλημα. Έτσι. Όπως και το 2006. Εγώ αυτό το ξαναλέω φίλο μου και φίλο μου αυτό. Ναι, ρε, εσείς πάω για πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβα. Φυσικά μπορεί να είμαι το πρώτο φαβορί, μπορεί να είμαι το δεύτερο φαβορί, μπορεί να είμαι το τέταρτο φαβορί, αλλά ναι, ο στόχος μου είναι το πρωτάθλημα, καθαρά. Ναι. Καλό απόγευμα, φίλο μου. Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει που έχουν αυτή την άδεια. Είναι ωραίο. Και α μη σου βγει. Έχει και το δικό τους κομμάτι. Έχει μια λογική. Ότι εγώ λέει πάω για αυτό. Και ας βρω σε τείχο, λέει. Εντάξει. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το απαγορεύεις τι να κάνει. Εντάξει. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι ρεαλιστικό ή όχι. Και είναι νωρίς ακόμα για να πούμε το οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις φρένο στην άβρα του κόσμου και στο τι νιώθει. Και είναι για μένα αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Είναι ότι ο κόσμος παρουσιάζει, ειδικά μετά την παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία και τα φιλικά που έδωσε, βλέπεις ότι εκφράζει αυτή την αισιοδοξία και τον βλέπεις ότι είναι πιο ζεστός. Πολύ πιο ζεστός, δεν είναι τόσο μουδιασμένος όσο ήταν στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θα πάρουμε ένα ακόμα και μετά θα πάμε στο break, ναι. Είναι πιο ψημένος και μακάρι αυτό να φανεί και με την παρουσία στο γήπεδο και με τα διαρκείας. Πάμε στον τελευταίο φύλο και μετά θα πάμε στο break. Καλησπέρα. Γεια σου, Αλικάρη μου. Χαίρετε. Κώστας λέγομαι. Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ναι. Ήθελα σε πάρα πολλές μέρες να σου πω για αυτή τον έρωτα που έχεις για την θύρα την 9. Ναι. Εμένα αν μου δώσουν τζάμπα εισιτήριο δεν πηγαίνω σε αυτή τη θύρα. Γιατί? Και θα γίνω σαφής. Ναι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, να σου πω ας πούμε τα κυβικά μου. Ναι. Είμαι 1,72 σαν και, ζυγίζω. Ωραία. 78 κιλά. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι δεν είμαι μεγαλός όμως άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, σε εκείνες εκεί τις καρεκλούδες που έχουν είναι καρέκλες για μικρά παιδιά. Δεν μπορεί να καθίσει άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, αν είναι γεμάτη κοινή η θύρα, δεν μπορείς να κουνηθείς. Να θες να πας στην τουαλέτα, δυσκολεύεσαι. Ναι. Πρέπει να βαρέσεις κλωτσιές και μπουνιές στον μπροστινό σου ή στον πισινό σου και να μπορείς να βγεις. Δηλαδή, πώς σε αρέσει κοινή θύρα, μπορείς να μου πεις.
Έκανα τη μεγάλη βλακεία πέρσι, γιατί η παρέα μου ήθελε στο μάτς με τα Τρίκαλα να πάμε εκεί. Ούτε στο ημίχρονο δεν έμεινα εκεί. Και ο φίλος μου ο Θανάσης, ο πιο προηγούμενος που μίλησε, γιατί γνωριζόμαστε, μου λέει, ρε Κώστα, πού πηγαίνεις? Λέω, φεύγω, δεν αντέχω άλλο. Πάω στη θύρα μου. Η θύρα μου είναι 3, εννοείται. Κοίτα, να σου πω κάτι, από την 9 βλέπεις μπάλα. Πώς βλέπεις μπάλα, ρε φίλε μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μπάλα βλέπεις εκεί πέρα? Εντάξει, βλέπεις το γήπεδο πιάτο. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχεις ευχέρεια, ρε παιδί μου, κίνησης. Είσαι σαν να είσαι παστομένος σε ένα πράγμα. Καταλαβαίνεις. Ο καθένας είναι πώς το βλέπει, εντάξει. Ναι, όπως το βλέπει. Εγώ πάντως αυτή τη θύρα δεν τη θέλω. Λοιπόν, συμφωνώ εν μέρει, ας πούμε, αυτά που είπε ο Θανάσης. Δεν συμφωνώ που έχει πλακωθεί με την ώρα. Φίλε μου Θανάση, κάνε το πανάκι σου τώρα και άσεις τις ώρες. Η 9 η ώρα είναι μια χαρά ώρα. Ωραία, μα κι αυτός είναι μια χαρά είναι. Δεν είναι μια χαρά, και 11 που θα φύγουμε και θα πάμε στα σπίτια μας 11.30 είναι μια χαρά. Αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Πρέπει η ΠΑΕ να μεριμνήσει, να μείνει και μετά από το ματς καμιά μισή ώρα, 3/4 η μπουτίκα ανοιχτή, για να μπορέσει ο κόσμος να πάει να κόψει διαρκείας. Γιατί πάρα πολλοί θα είναι αυτοί οι οποίοι θα συνδυάσουν τον αγώνα με τα εισιτήρια διαρκείας. Πάρα πολλοί θα είναι. Είναι πολύ πιθανό αυτό. Γιατί όταν ξεκινά, είναι να πας να δεις, ας πούμε, την ομάδα που θα τη δεις πρώτη φορά, έχεις την αγωνία, λες, ας πάω να δω και το γήπεδο καινούριο, χορτοτάπιδα, να δω τις τουαλέτες, το ένα το άλλο, έχεις, δηλαδή, λες, ας τελειώσει το μάτς και μετά ας περάσω να κόψω και το διαρκείας μου. Εγώ από το ραδιόφωνο λέω, γιατί εγώ δεν είμαι σαν το Θανάση που βγαίνει σε όλα τα ραδιόφωνα. Εγώ βγαίνω στο δικό μου στο ραδιόφωνο, στο Yellow Radio, για να είμαι ειλικρινής. Πρώτη φορά έχω βγει σε άλλο ραδιόφωνο. Και μιλάω τώρα με σένα, γιατί είναι αγιανίδικη η εκπομπή, όχι για τίποτα άλλο. Αλλιώς ούτε καν θα βγαίνα σε άλλες εκπομπές. Δεν μ' αρέσει να βγαίνω. Λοιπόν, αλλά κάνω έκκληση στην ΠΑΕ, αν ακούνε εκεί πέρα, να κρατήσουν. Εγώ προσωπικά για μένα δεν λέω, εγώ το έχω κόψει το διαρκείας μου. Αλλά λέω για τον κόσμο, οι οποίοι θέλουν να κόψουν διαρκείας. Ας μείνουν 3/4, δεν πειράζει μέχρι τις 12 παρά. Καλοκαίρι είναι, δεν κοιμόμαστε νωρίς τώρα. Εντάξει. Για να έχει κέρδος ο σύλλογος. Είναι αμαρτία, πρέπει να στηρίξουμε τον Καρυπίδη. Είναι αμαρτία. Μια ζωή ο κόσμος του Άρη είναι μπροστάρης και τώρα βλέπουμε ο πρόεδρος είναι ο μπροστάρης και ο κόσμος ακολουθεί. Το αντίθετο έχει γίνει. Ναι. Αν και πιστεύω, όπως και ο Θανάσης που το πιστεύει, ότι θα ανταποκριθεί ο κόσμος και διαρκείας θα κόψει ο κόσμος. Μακάρι, μακάρι. Καλή συνέχεια, παλικάρι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεφύγαμε και 4 λεπτά και πάμε στο τελευταίο break και επιστρέφουμε και με τις δικές σας γραμμές και με ό,τι άλλο προκύψει. Θυμίζω και πάλι, για το αναφέραμε νωρίτερα, πέρασε από ιατρικά ο Γιουνές, όλα καλά. Αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί ο Τινίσιος από την ΠΑΕ Άρης. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ανοιχτές για λίγο ακόμα οι τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-287 και 3-8. Σας είδα ζεστούς το προηγούμενο μισόωρο, για να δούμε αν θα συνεχίσετε έτσι. Λοιπόν, σας είπαμε για το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε για το Γιουνές, αύριο θα ανακοινωθεί, πέρασε από εξετάσεις. Ο Τινίος επιθετικός, ρυθμίζει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και στη διάρκεια της αυριανής ημέρας θα υπάρξουν και ανακοινώσεις από πλευράς ΠΑΕ Άρης για να σωματωθεί και ο Τινίσιος σε συνεχεία στην προετοιμασία της ομάδας. Λοιπόν, η οποία, μην ξεχνάτε, όλα τα νέα την προετοιμασία του Άρη είναι μια προσφορά της εταιρείας Top Gas, των νοητικών Πισανίδης στα κουφάλια, της Regina. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο site reginabanio.gr και να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Regina, όπως επίσης και της εταιρείας Zyco Catering, για εξασφαλισμένη επιτυχία σε κάθε σας εκδήλωση, μεγάλη ή μικρή. Τηλέφωνο 2343-023-090. Ο φίλος 779, πιστός ακροατής εκπομπής. Ο Κάρη κάνει το καλύτερο. Ο Αριανός έγινε δυστυχώς κατά βάση πελάτης. Με ΑΕΛ δίνει εξετάσεις ο Αριανός. Θα ξυπνήσει, ρωτάει ο φίλος 779. Δικαιολογίες τέλος. Άρης με Νόβα και ΕΡΤ. Θα σου απαντήσω αφού διαβάσω και αυτό το οποίο στείλες μετά. Πριν τις μεταγραφές έκανε τα έργα, λέει, γκρίνια. Μετά τις μεταγραφές να δούμε την ομάδα. Μετά πρέπει να κερδίσει τα φιλικά η ομάδα. Αν κερδίζει, θα θέλουμε θέαμα. Εντάξει, ναι, κάποιοι σκέφτονται όπως σκέφτεσαι και εσύ. Απλά
Είναι θετικό αυτό που βλέπουμε ότι μετά από τα φιλικά του Άρη στην Ολλανδία έχει και την εικόνα της ομάδας και τα αποτελέσματα που έχει φέρει. Αλλάζει το κλίμα, γυρίζει λίγο. Όχι λίγο θα έλεγα, αρκετά θα έλεγα γυρίζει το κλίμα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και μια καλή απόδειξη θα είναι σίγουρα το φιλικό της Πέμπτης με τη Λάρισα. Γιατί το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε και μέσα τα social media που είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Και από τον κόσμο που βγαίνει στο ραδιόφωνο, έχει αλλάξει το κλίμα, υπάρχει μια άλλη άβρα στις τάξεις του κόσμου και νομίζω καλύτερη απόδειξη θα είναι το φιλικό της Πέμπτης με την Λάρισα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα γι' αυτό που ρωτάς, φίλε, 79 με Νόβα και ΕΡΤ, εκτός απρόπτου θα γίνει η σύμπραξη αυτών των δύο, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να, όπως γράψαμε και το Σάββατο, να μπουν στα ταμεία του Άρη περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω, η προφορική συμφωνία του Άρη με το συνδρομητικό ήταν για 1,7. Από αυτή τη σύμπραξη ο Άρης θα ωφεληθεί και 1 εκατομμύριο ευρώ επιπλέον, ποσό το οποίο θα δώσει μεγάλη ανάσα στην ΠΑΕ και θα βοηθήσει τον Άρη να ολοκληρώσει τις πιο εύκολα τις μεταγραφικές του κινήσεις και να κάνει κινήσεις επίπεδου Μπρούνο Γκάμα, έτσι, με τον οποίο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές και ίσως και μέχρι αύριο να έχουμε και οριστικές εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση του Πορτογάλου, ο οποίος είναι κοντά στον Άρη τη στιγμή που μιλάμε. Πάντως, ο Γιώργος Βασιλιάδης και με συνέντευξη παραχώρησε σε πολιτική εφημερίδα, μέσω πλήν σαφώς παραδέχτηκε την επιβεβαίωση, αν θέλετε, τη συμφωνία με της πολιτείας με τη Super League και κατ' επέκταση τη σύμπραξη ΕΡΤ και ΝΟΒΑ, από την οποία θα ωφεληθούν αρκετά οι ομάδες, κυρίως αυτές που δεν έχουν υπογράψει ακόμα συμβόλαιο τηλεοπτικό, οι άστεγες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο Άρης, ο οποίος θα πάρει κάτι παραπάνω φυσιολογικά λόγω της εμπορικότητάς του. Έτσι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια κλίμακα, με ομάδες όπως ο Ατρόμητος ή ο Πανετολικός, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω και να προσβάλλω τις συγκεκριμένες ομάδες. Μιλάμε για μια ομάδα που ανήκει στο Big Five του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Εντάξει, βέβαια στην Αθήνα ακόμα φαίνεται να το ξεχνάνε λίγο γενικότερα, ότι ο Άρης είναι κομμάτι του Big Five επειδή έλειπε και 4 χρόνια και έχουν συνηθίσει κάπως με το Big Four. Είναι στο χέρι της ομάδας όμως, με τις εμφανίσεις στη φετινή σεζόν και με την πορεία που θα πραγματοποιήσει, να τους θυμίσει ότι δεν είναι Big Four, αλλά Big Five, όπως ήταν και τόσα χρόνια. Παρόλο που η ομάδα, δυστυχώς, την τελευταία τριετία απουσίαζε από τη φυσική της θέση. Αυτά τα κλικανάλα, τα κακαβαδιά, τι μας τα βάλεις τώρα? Για να ρωτευτούμε. Μάλιστα. Είμαι. Είναι αλήθεια. Ο Γιάννης Παραπονιάρης έχει πάρει τη θέση έξω το στούντιο. Έτσι. Για να ακολουθεί. Με ρωτιάζει ο Παραπονιάρης, ναι, είναι γι' αυτό. Για να ακολουθήσει με το δυομισάρο το δικό του. Έτσι, φίλε, να δεις τη γλύκα. Να δεις τι ρόπο θα περάσεις. Μόνος είμαι τον Γιάννη. Γιάννη δεν το βλέπω πουθενά, φίλε. Μάλλον μόνος σε βλέπω, αν ξέρεις. Θα μας πεις, φίλε, για Γιώργο Αγγέλου. Ακούσαμε και τον Νίκο Καραγιάννη, τον coach, έτσι. Αυτό το coach που λένε οι μπασκετικοί, Βασίλη, το κολλήσαμε και εμείς στο ποδόσφαιρο τώρα. Και λέμε ο coach Ερέρα και εκείνο και τα άλλο. Είναι καθαρά δικό τους δικό. Για δώσε λίγο αέρα γιατί χτυπάει το κινητό. Και πάνε και τα τηλέφωνα, φίλε, τι να κάνουμε. Το ρεπορτάζ τρέχει. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Μπασχετικά πάντως θα πάτε το επόμενο δίωρο εδώ στον Διομισάρο στο Λίμπερο 107,4. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.